σε σημείο 0 φαίνεται να έχει φέρει πολλά από τα καταστήματα εστίασης στην πόλη της Ξάνθης ο αντικαπνιστικός νόμος, ο οποίος, όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, καθώς συνδυάστηκε με τη βαθιά κρίση που βιώνει η χώρα. Οπωσδήποτε οι καπνιστές είναι περισσότεροι από τους μη καπνιστές, οπότε ο κόσμος των καπνιστών έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το κάπνισμά του. Αυτό φαίνεται και από τα δικά μας τα μαγαζιά, και από καφέ, και από καφενεία, και από καφέ μπάρ. Υπάρχει μια πτώση για τον λόγο αυτό. Συνέπεισε με τη μεγάλη κρίση την οικονομική που υπάρχει στη χώρα μας και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Οπότε είναι και αυτό ένας παράγοντας ακόμη για να μην πηγαίνουν καλά αυτά τα καταστήματα όλα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο αντικαπνιστικός νόμος, είναι και η οικονομική κρίση, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης των εστιατορίων. Συνέπεσε αυτό το μέτρο με την κρίση. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό το μέτρο, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμοστεί. Ίσως θα έπρεπε να πάρει μια παράταση ενός έτους, δύο χρόνων, να συνέλθουμε λίγο οικονομικά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το μέτρο. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχαλακίδη, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι καπνιστές που βγαίνουν εκτός του εστιατορίου για να καπνίσουν. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά το μέτρο επιμένουν να μην συμμορφώνονται και ανάβουν άνετοι το τσιγάρο τους, κάτι για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι ιδιοκτήτες. Πολλοί καπνιστές από μόνοι τους και σεβόμενοι τον νόμο και τον άνθρωπο που δεν καπνίζει βγαίνουν έξω από μόνοι τους, δηλαδή το έχουν συνειδητοποιήσει. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε αστυνομικοί μέσα στο δικό μας το μαγαζί. Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, δεν έχουμε σταυτοδοχεία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι στο θέμα του καθενός αν θα καπνίσει, αν θα σεβαστεί τον νόμο ή δεν θα το σεβαστεί. Ήδη η ύφεση που αντιμετωπίζει η Ξάνθη είναι η βαθύτερη όλων των χρόνων, τονίζει ο κύριος Μιχαλακίδης, προσθέτοντας πως ο νέος αντικαπνιστικός νόμος κάνει ακόμη μεγαλύτερη την υπάρχουσα οικονομική κρίση, δημιουργώντας νέα αδιέξοδα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.